Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Το ελληνικό αίτημα για την ακύρωση του μέτρου της περικοπής των συντάξεων για το 2019 αλλά και τα αντίμετρα αναμένεται να τεθούν σήμερα Δευτέρα στην συνεδρίαση του Eurogroup. Δεδομένου ότι η απόφαση για την εφαρμογή ή όχι των περικοπών θα ληφθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Το Eurogroup έχει δύο βασικές έννοιες. Αφενός, αν ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ θα τεθεί σε κίνδυνο χωρίς το μαχαίρι στις συντάξεις, αφετέρου κατά πόσο τα αντίμετρα και το πακέτο παρεμβάσεων που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ θα έχουν αναπτυξιακές επιπτώσεις στην οικονομία. Ανεπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη θα εξακολουθήσουν να βασίζονται στο πετρέλαιο τις επόμενες δεκαετίες και αυτός είναι ο λόγος που οι διεθνείς πετρελαϊκές εξακολουθούν να επενδύουν στην έρευνα και εξόρυξη. Ακόμη και αν η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα επόμενα χρόνια είναι πολύ μεγαλύτερη από την αναμενόμενη, το πετρέλαιο θα εξακολουθήσει να αποτελεί βασικό καύσιμο για το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η ευκολία μεταφοράς και αποθήκευσης των ορυκτών καυσίμων, η ευελιξία της τελικής τους χρήσης, ο τρόπος κάψης και η έλλειψη σημαντικών υποκατάστατων σίγουρα δεν βοηθούν στην απόλυτη μείωση της χρήσης του μαύρου χρυσού. Προς τα πάνω κινήθηκαν οι τιμές στα ξενοδοχεία 3 έως και 5 αστέρων στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο, την ώρα που οι βασικοί Ευρωπαίοι ανταγωνιστές όπως η Βαρκελόνη και η Ρώμη έχασαν έδαφος. Αντιστρόφως, ανάλογη πορεία ακολούθησαν οι τιμές στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης, ενώ ανακατατάξεις καταγράφηκαν στα δημοφιλή ελληνικά νησιά, με την Σαντορίνη να παίρνει το προβάδισμα από την Μύκονο. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.